Καλησπέρα σας. Μαζί μας έχουμε τους πρωταγωνιστές του αγώνα του Μίλωνα με την Ένωση Ηλίου μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που έγινε στο κλειστό Κρίσος Πέρσης με την ομάδα της Νέας Μύρνης να παίρνει τελικά τη μεγάλη νίκη που της δίνει μεγάλη βαθμολογική ανάσα. Θα ξεκινήσουμε με ένα δικό μας παιδί, το Χρήστο Δωραλάκη που πέρσι ήταν στον Μίλωνα και βοήθησε την ομάδα να επιστρέψει στις εθνικές κατηγορίες. Χρήστο, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για σένα, πρώτη φορά σαν αντίπαλος. Πες μας δύο λόγια για την επιστροφή σου και στη συνέχεια για το τι έγινε στο σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Όλοι με υποδέχτηκαν σαν να ήμουν ακόμα στο σύλλογο. Πραγματικά νιώσα πόσο ζεστή είναι η αγκαλιά του Μίλωνα. Το θυμήθηκα δηλαδή γιατί το ήξερα. Ήταν περίεργα τα συναισθήματα για μένα. Γιατί όσο να μετά παίζεις αντίπαλους με παιδιά που τα γνωρίζεις και εκτός γηπέδου, εκτός ξέχωρα με την περσινή μου παρουσία στην ομάδα, είναι λίγο ιδιαίτερο. Θεωρώ ότι διαχειρίστηκα αρκετά καλά. Αυτά. Πες μας και δύο λόγια για το παιχνίδι που, αν και προηγηθήκατε με 8 πόντους, τελικά δεν καταφέρετε στο τέλος να είσαστε εσείς οι νικητές. Θεωρώ ότι οι προπονητές μας κάναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήμασταν πολύ καλωστημένοι σήμερα. Δηλαδή, παρότι η ομάδα έχει αλλάξει προπονητή, πιστεύω ότι είχαμε διαβάσει αρκετά καλά το παιχνίδι. Το πήγαμε εκεί που θέλαμε. Δυστυχώς όμως ο Μίλωνας είναι και αυτός μια πολύ καλή ομάδα. Δεν παίζουμε μόνοι μας μπάσκετ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Ότι σε κάθε αγωνιστική, όταν χάνουμε, μπορεί να κερδίσουν κι άλλοι. Χάσαμε από μια πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω είχαμε μια πολύ καλή παρουσία. Μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη, δεν τα καταφέραμε. Προχωράμε. Συγχαρητήρια στο Μίλωνα γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι δεν είναι εντάξει άλλη θέση αυτή που βρίσκεται στα βαθμολογικά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σειρά έχει ο Ανδρέας Ζούκας. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για το Μίλωνα. Δεύτερη απέναντι σε μία από κόντρα σε μία από τις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Έχει βρει ρυθμό η ομάδα. Νομίζω με την εικόνα που έχετε, έχει ανέβει και η ψυχολογία σας. Ναι, είναι πολύ ουσιαστικό αυτό που παίρνουμε τις νίκες. Γιατί έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο και πολλές ευκαιρίες. Παίξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ δουλευμένη, πολύ δυνατή, παθιασμένη. Κάναμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για μας. Εμείς κοιτάμε παιχνίδι το παιχνίδι, δεν θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάτι. Αυτό που μας λέει ο coach, ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Για να φτάσουμε να πούμε ότι έχουμε κάνει κάτι ουσιαστικό, κάτι για να πανηγυρίσουμε. Κοιτάμε ένα-ένα τα παιχνίδια και δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πολυτέλεια να κοιτάμε και με ποιον παίζουμε. Είτε είναι ο πρώτος, είτε είναι ο δεύτερος. Κοιτάμε να κερδίζουμε όσο πιο πολλά παιχνίδια μπορούμε. Επόμενο παιχνίδι στην Άξο κοντρά στα Φανάρια. Στον πρώτο γύρο είχατε εύκολο έργο, κερδίσατε με 30 πόντους διαφορά. Αλλά νομίζω θα συμφωνήσεις και εσύ ότι το παιχνίδι στο δεύτερο γύρο και μάλιστα εκτός έδρας θα είναι τελείως διαφορετικό. Εννοείται. Τίθεται θέμα γι' αυτό. Έχουν περάσει ένας γύρος ολόκληρος. Έχουν αλλάξει και αυτοί, έχουν αλλάξει και εμείς, έχουμε αλλάξει και εμείς. Είναι ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό από το πρώτο. Δεν νομίζω ότι θα κοιτάξουμε καν τι κάναμε στο πρώτο. Πάμε να το αντιμετωπίσουμε, να το προσεγγίσουμε τελείως διαφορετικά σαν ένα καινούργιο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Σειρά έχει ο προπονητής των φιλοξενημένων, ο κ. Στάκης Πανούλιας. Ιδιαίτερο παιχνίδι και για εσάς, γιατί και εσείς είσαστε παλιός προπονητής του Μίλωνα. Έχετε ζήσει μεγάλες στιγμές και εσείς εδώ πέρα. Πείτε μας και εσείς δύο λόγια αρχικά για την επιστροφή σας στο κλειστό του Κρίσος Πέρσης. Καταρχήν και για μένα είναι ιδιαίτερο, γιατί στο Μίλωνα έχω κάνει προπονητής 5 χρόνια. Για όσους δεν θυμούνται, 2 χρόνια στην Α2 και 3 χρόνια στην Γ' Αθηνική. Και πάντα όταν έχουμε σε αυτό το γήπεδο είναι συναισθηματικό και λίγο φορτισμένο το κλίμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους ζήσαμε πάρα πολλές καλές στιγμές και πίκρες βέβαια. Αισθάνομαι κάπως ιδιαίτερα. Τώρα για το παιχνίδι, μπαίνοντας στο παιχνίδι, εμείς είχαμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Είχαμε απραξία. Ήταν να παίξουμε την Αυλίδα, η Αυλίδα αποχώρησε. Ήταν να παίξουμε στην Άξο, το παιχνίδι δεν έγινε, επειδή δεν ήρθαν οι διαιτητές. Πρώτα θα παίξουμε εμείς και μετά. Μάλλον, έτσι πάει. Με αποτέλεσμα, σε 1,5 μήνα είχαμε δώσει ένα παιχνίδι με το σχηματάρι. Θεωρώ ότι τυπμένων των καταστάσεων προετοιμάσαμε πολύ καλά το παιχνίδι. Ο Μίλωνας είχε αλλάξει προπονητή, άρα κάποια πράγματα που είχαμε στο σκάουτινγκ μας από τα βίντεο στην ουσία δεν μας χρησιμεύε, γιατί ο coach λογικά θα άλλαζε κάποια πράγματα. Βέβαια, επειδή στις ομάδες οι τάσεις και οι συνήθειες μένουν, νομίζω ότι μέχρι σε ένα σημείο είχαμε διαβάσει πολύ καλά το παιχνίδι και το πήγαμε καλά. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία του παιχνιδιού, κάναμε εμείς κάποια λάθη, τα οποία γυρίσανε το momentum του παιχνιδιού και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφύγεις. Όταν ελέγχεις το παιχνίδι, δεν πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία θα δώσουν momentum στον αντίπαλο, ώστε να κάνει ένα comeback και
ένα, και να μπει μέσα στο παιχνίδι. Έγινε αυτό, σε πρώτη φάση το διαχειριστήκαμε, μετά κάποια στιγμή κάναμε κάποιες δύο φάσεις λάθος στον εφηβιασμό, δεν έπρεπε να τις κάνουμε αυτές, δεν έπρεπε να πάει έτσι το παιχνίδι. Εντάξει, έχω ένα παράπονο από την διαιτησία, αλλά δεν θα προτιμήσω να σεβαστώ το χώρο εδώ που είμαι και τους ανθρώπους του Μίλωνα και έτσι δεν θα αναφερθώ στο κομμάτι της διαιτησίας. Θα δώσω τα συγχαρητήριά μου στον coach και στο Μίλωνα και εύχομαι όλοι να τελειώσουμε αυτό το πρωτάθλημα, το πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, έτσι υγιείς και να έχουμε εκπληρώσει τους στόχους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέχεια από προπονητής του Μίλωνα, ο κ. Νίκος Καραγιάννης. Η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλή και βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 8 πόντους. Το ημίχρονο έληξε με διαφορά 6 πόντων. Τι άλλαξε στο δεύτερο μέρος και η ομάδα σας παρουσιάστηκε βελτιωμένη σε άμυνα και επίθεση και ποιο είναι το κλειδί για εσάς της σημερινής νίκης? Εμείς είμαστε μια ομάδα, θα έλεγα, καινούρια, γιατί έχουμε κάνει πολλές αλλαγές. Θεωρώ ότι το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ άσχημα για μας, υπό την έννοια ότι χρεωθήκανε πολύ εύκολα δύο φάουλ, ένα φάουλ και μια τεχνική ποινή υψηλίας, το ίδιο και ο Στάδος ο Παπαδάκης. Και κοιτάξαμε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε λίγο την ομάδα όσο μπορούμε για να μπορέσουμε να είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο και ιδιαίτερα στο τελευταίο δεκάλεπτο όσο μπορούμε με παίχτες οι οποίοι είναι πιο έμπειροι. Νομίζω ότι σήμερα το κλέψαμε το μάτς. Παίζαμε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, με αυτοματισμούς, με καλούς παίχτες. Μέχρι το 35 νομίζω ότι νικητής ήταν σήμερα το Ήλιον. Αλλά θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μου γιατί παλέψαν στα σκυλιά. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με δύο ομάδες από την κορυφή δεχτήκαμε 61 πόντους. Το οποίο αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Εάν αναλογιστούμε ότι σήμερα ήμασταν πολύ άστοχοι, είχαμε 3 εύστοχα τρίποντα, είχαμε κάτω από 50% στα δίποντα. Το μυστικό είναι η άμυνά μας και η προσπάθεια μέχρι το 40. Εμείς κάνουμε πρωταθλητισμό υπό την έννοια ότι κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Γιατί σήμερα, αν τελειώσει το πρωτάθλημα, με ένα πέφτει. Άρα, για να φτάσουμε να πούμε ότι κάτι έχουμε κάνει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το επόμενο παιχνίδι που είναι η Νάξος, που είναι ένα παιχνίδι άλλο ένα τελικό. Θέλουμε να έχουμε χαμηλού τόνου, να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα του Ήλιου. Είναι μια ομάδα από τι καλύτερε στην κατηγορία. Μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι δίκαια είναι ψηλά και πιστεύω ότι θα είναι μια ομάδα η οποία στο τέλος θα έχει μεγάλες ελπίδες για να ανέβει στην κατηγορία. Για μας, είμαι πολύ ευχαριστημένος στην παρουσία μου εδώ. Έχω βρει μια οικογένεια, τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι η συνέχεια μόνο καλύτερη θα είναι για το Μίλωνα, υπό την έννοια ότι οι συνθήκες είναι άριστες. Ο κόσμος του Μίλωνα, ακόμη ένα παιχνίδι εδώ σε δυναμικό παρόν, είναι δίπλα στην ομάδα στη δύσκολη περίοδο που διανύει και βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, αλλά είναι παρόν και βοηθάει την ομάδα. Το νιώσατε κι εσείς σήμερα την έξτρα όθηση που δίνει η παρουσία τους? Συμφωνώ και για δεύτερο παιχνίδι που δούμε στην ομάδα, ο κόσμος μας δίνει τεράστια δύναμη και ελπίζουμε με τα αποτελέσματα κάποια στιγμή να γεμίσουμε και το γήπεδο, γιατί η προσπάθεια που γίνεται είναι μεγάλη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και στις δύο ομάδες στο πρωτάθλημα.